όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας για το θέμα του Παντελή Παντελίδη. Πολύ έντονο παρασκήνιο, πολύ έντονο προσκήνιο, Ζήνα, πολλές δηλώσεις, πολλές αποκαλύψεις και πολλές επιβεβαιώσεις του ρεπορτάζ. Μην αρνάουτη. Ανταπαντήσεις με συνεργάτη που έχει διαλέξει οικογένεια. Απάντηση της οικογένειας. Λέγαμε χθες για ένα μάρτυρα που κατέθεσες πρώτα στη δική μας εκπομπή, λέμε τώρα. Όμως ο Τσιλιπουνιδάκης από το Δελτίο του Σταρ έχει την κατάθεσή του στην Τροχέα που είναι διαφορετική από αυτά που είπε σε εμάς. Και που η οικογένεια το έχει συμπεριλάβει στο φάκελο τη μαρτυρία αυτή. Και κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται που χθες αναρωτιόμασταν εμείς. Είναι η ίδια η κατάθεση ή άλλα λέει στο βίντεο και άλλα εκεί. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Γιατί τώρα θέλω το πιο ζεστό σας χειροκρότημα. Θα σας πω γιατί. Χειροκροτήστε εσείς δυνατά. Ο Δημήτρης Αστρουμπάκος έχει γενέθλια. Δεν είχαμε... Μισό να το πω. Όμως, πραγματικά, επειδή είναι η δική μου αδυναμία και στους άλλους συνεργάτες όταν έχουν γενέθλια δεν έχουμε κάνει κάτι σημαντικό. Βρήκα λοιπόν την ευκαιρία εγώ να πω, κοντός, μέτριος και αυτά, να πάρω δυο παστάκια που περίσσεψαν χθες από τη γιορτή του άντρα μου, να τα φέρω εδώ και να βάλω και ένα κερί. Το ένα παστάκι είναι για όλους εσάς και το άλλο για εδώ. Γελάει. Είναι πώς γίνονταν τα παιδικά πάρτι με θαλασσί κεράκι. Αγόρι το παιδί γεννήθηκε. Αγοράκι μας. Κοίτα όμως παστάκια φοβερά. Τέλεια. Ευχαριστώ Δημήτρη πάρα. Μου, κοίτα εδώ. Μπορεί να μην έχουμε πολλά. Κοίταξε, αν αύριο μεθαύριο βγάλουμε όλοι μαζί περισσότερα λεφτά, κάνουμε μια διαφήμιση, χτίσουμε καριέρα, να είσαι σίγουρος ότι θα στην πάρω τρύπατη. Η αγάπη. Μετράει η αγάπη και αυτό με ενδιαφέρει και σε ευχαριστώ για όλα. Σαν τον boy σου λένε να την πάρεις. Όλα τα καλά του Θεού να έχετε. Ζήτησε το κέρι, αγόρι μου. Μπράβο. Μοίρασες το κοινό σου. Λοιπόν, εμείς θέλουμε έτσι να σας φτιάχνουμε τη διάθεση και αυτό μας αρκεί.